μου χτυπάει η καρδιά της δομής της καθημερινότητας. Μιας δομής που δημιούργησε ο Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης με τελικό στόχο να βελτιώσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Για πάμε να δούμε. Ήταν μια συγκινητική στιγμή, ανθρώπινη. Απευθύνθηκε σε εμάς μια ηλικιωμένη κυρία η οποία ήθελε να λύσει, να λυθεί άμεσα ασφαλιστικό θέμα της κόρης της, η οποία διέμενε μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία. Ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας ότι ουδέποτε δημόσια υπηρεσία είχε επικοινωνήσει μαζί της. Ποιοι ασχολούνται όμως με την καθημερινότητα των πολιτών? Ξεκινήσαμε από τον Νοέμβρη να μαζεύουμε κόσμο από τη δημόσια διοίκηση. Προσπαθούμε να μαζέψουμε πρωτογενώς από τους πολίτες τα διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητά τους, την ποιότητα ζωής τους δηλαδή, και να προσπαθήσουμε να κουρδίσουμε και να λειτουργήσουμε ως καταλήτης με τη δημόσια διοίκηση να κάνει πολιτικές να τα βελτιώσει. Μέχρι στιγμής η καθημερινότητα έχει λάβει περί τα 3.500 μηνύματα από πολίτες. Το καθένα από αυτά, εκτός από εκείνα που είναι ασαφή, προκλητικά ή εκτός θέματος, τα οποία δεν ξεπερνούν τα 50-60, έχουν ανατεθεί σε συγκεκριμένο χειριστή. Η ομάδα της καθημερινότητας εξηγεί πως ο προσωποποιημένος τρόπος χειρισμού βοηθά στην πιο άμεση διεκπεραίωση και επίλυση του θέματος. Πώς λειτουργεί όμως η πλατφόρμα της καθημερινότητας? Η πλατφόρμα της καθημερινότητας είναι ένα περιβάλλον στο οποίο καταχωρούνται τα αιτήματα με όποια μορφή και αν φτάνουν σε εμάς. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να τα ομαδοποιήσουμε όλα αυτά. Είναι αιτήματα που είναι, ας πούμε, γνώμης ή πολιτικής ευαρέσκειας ή απαρέσκειας για αυτά που συμβαίνουν. Δεν λείπουν και τα ευτράπελα. Κάποιος κύριος ο οποίος επανειλημμένα μάλιστα έστελνε μήνυμα γιατί τον ενοχλούσαν τα γαυγίσματα των σκύλων που ήταν στη γειτονιά του. Από τη σχέση με τις εφορίες και με το σχολείο, με τις πολεοδομίες και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το σύστημα υγείας, στόχος είναι αυτό το ειδικό χαρτοφυλάκιο να αναλάβει την στήριξη των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Για πρώτη φορά λοιπόν υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα.